3 είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους από το πρώτο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Είναι μια δύσκολη επιστολή που περιγράφει, θα το δούμε αναλυτικά, 13 βήματα συγκεκριμένα τα οποία κάνει ο Θεός σε συνεργασία με τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Διαβάζω από το 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια, διά του Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν, δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς διά του αγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσευσε εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποία προέθετο εν εαυτό η συγκληρονομία του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό εις τον οποίον και λάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος, τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, οι προελπίσαντες των Χριστών, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στον λόγον της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσατε, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εισέπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο κι εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών. Να κοιτάξουμε λιγάκι το μωρό που φωνάζει, να το πάμε στο δωματιάκι για λίγο, να μην ενοχλεί τους αδερφούς σας, παρακαλώ πολύ. Δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσειν η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίση προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησεν εν το Χριστό Αναστήσας αυτών εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνο εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι, και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων στην Εκκλησία, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Αμήν. Η εντολή λοιπόν του Κυρίου, η προτροπή, η αποκάλυψη του Θεού είναι ότι ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι αυτός στον οποίον ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Γιατί είναι αυτός ο οποίος πρώτον εξέλεξεν ημάς διά του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου. Εδώ θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δια του Ιησού Χριστού μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου.
Ο Ιησούς Χριστός είναι προεγνωσμένος προκαταβολής κόσμου. Εμείς όμως είμαστε προσκεκλημένοι από καταβολής κόσμου, μετά τον Αδάμ και την Εύα. Όμως, στον Θεό τα πάντα είναι γνωστά από αρχής. Προκαταβολής κόσμου μας εξέλεξε και προσέξτε, αυτό είναι το πρώτο, δια να είμεθα άγιοι και άμμομοι ενώπιον του Θεού με ένα χαρακτηριστικό, την αγάπη. Να είμεθα άγιοι και άμμομοι μόνο δια της αγάπης. Θυμηθείτε, κι αν λαλώ τας γλώσσας των αγγέλων, κι αν έχω προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια, κι αν δίδω τα πάντα και δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμε. Άνθρωπος, χριστιανός, που δεν είναι στην καρδιά του εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου η αγάπη, δεν πάει στον ουρανό. Δεν είναι Άγιος. Ο Θεός μας εξέλεξε να είμαστε Άγιοι διά της αγάπης, η οποία αγάπη του Θεού Πατρός, όχι ανθρώπινη, είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να ενεργοποιεί την πίστη μας και η πίστη μας να είναι πραγματικά ενεργής, να ενεργείται. Αγάπη, πίστης, δια αγάπης ενεργουμένη. Και τότε είναι που αυτή η πίστη ενεργοποιεί μέσα μας την ελπίδα μας για να είμαστε απολύτως ευλογημένοι. Ευλογημένος δεν είσαι με άλλο τρόπο, μόνο με την ελπίδα στο Χριστό. Και δεν μπορείς να ελπίζεις στο Χριστό αν δεν έχεις πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Και δεν μπορείς να έχεις πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη εάν δεν πληρούμενος Πνεύματος Αγίου δεν εκχέεται στην καρδιά σου η αγάπη του Θεού Πατρός, ώστε να μπορείς να συγχωρείς, να μακροθυμείς και να αγαπάς όλους, ακόμη και τους πλέον ελάχιστους. Και τι σημαίνει αυτό? Ένα πράγμα. Τους αγαπάς όλους γιατί θεωρείς ότι είσαι ο ελάχιστος πάντων των αδελφών. Εάν αυτό δεν είναι βεβαιότητα μέσα σου, ότι εσύ είσαι ο ελάχιστος πάντων των αδελφών, τότε δεν μπορείς να αγαπάς τους ελάχιστους. Εάν δεν θεωρείς τον άλλον υπερέχοντά σου, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Δεν μπορείς να τον συγχωρήσεις. Δεν μπορείς να τον σεβαστείς. Και τότε τι είσαι, ασεβής? Δεν είσαι ευσεβής. Ο ασεβής τι είναι? Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν τρέπεται. Άρα λοιπόν ο αγιασμός μας είναι μόνο δια της αγάπης. Και αν εγώ είμαι Άγιος, μόνο εγώ το ξέρω. Αγαπάω και εκείνον εκεί, τον από εκεί, το δύσκολο. Το συγχωρώ. Προσεύχομαι για αυτόν, ζητάω από το Θεό αυτό να τον ευλογήσει πιο πολύ από μένα, ή τον κρίνω, τον κατακρίνω, τότε Άγιος δεν είμαι. Ουρανό δεν βλέπω και είναι καιρός να μετανοήσω, να επιστρέψω και να εξητήσω πραγματικά το έλεος του Θεού. Έτσι λοιπόν, καθώς μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού, δια να είμεθα άγιθοι δια της αγάπης, αυτός είναι δεύτερον που μας ευλόγησε και μας ευλογεί. Και προσέξτε την ευλογία του Θεού, όπως την περιγράψαμε. Εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Κάθε ευλογία στα επουράνια είναι για σένα που το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και εδώ είσαι Άγιος δια της αγάπης. Τρίτον, στη συνέχεια σε προώρησε εις υιοθεσίαν, είσαι προορισμένος, προγνωρισμένος προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού και προορισμένος εις υιοθεσίαν δια του Ιησού Χριστού. Και τι? Σύμφωνα με την ευλογημένη πρόθεσή του. Δηλαδή το μέλλον σου ξέρεις ποιο είναι?
πρωτότοκος ο Ιησούς Χριστός μεταξύ πολλών αδελφών πρωτοτόκων και εσύ μέσα σε αυτούς. Τέταρτον, και αυτό θα το κάνει όχι εις δόξαν σου, εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού με την οποία εχαρίτωσε ημάς δια του αγαπημένου. Δηλαδή, για ποιον το κάνει αυτό ο Θεός? Για τη δόξα της χάρης Του. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως, Θεού το δώρο. Όλο αυτό το έργο ο Θεός το κάνει εις δόξαν και έπαινον της χάριτος αυτού με την οποία μας εχαρίτωσε δια του Ιησού Χριστού. Πέμπτον, δια του οποίου Ιησού Χριστού έχομεν, όχι θα έχομεν, έχομεν τώρα την απολύτρωσή μας δια του αίματος αυτού, δηλαδή την άφεση των αμαρτημάτων μας κατά το πλούτο της χάριτος αυτού. Φοβερό δεν είναι, αδελφοί? Δεν είναι φοβερό να το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαι απολυτρωμένοι, απολελυτρωμένοι από όλα μας τα αμαρτήματα με το αίμα του Χριστού κατά το πλούτο της χάριτος του Θεού. Έκτον, σύμφωνα με την οποία επερίσσεψεν εις ημάς η χάρις του Θεού εν πάση σοφία και φρόνηση πνευματική. Μην ακούγονται τα μωρά σας, παρακαλώ, βάλτε τα μέσα στο δωματιάκι. Ενοχλούνται οι αδελφοί μας, σας παρακαλώ πολύ. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί για τα αδέλφια μας. Συγγνώμη που σας το λέω, τα μωρά μαζί μας μεγαλώνουν, παιδιά μας είναι, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έως πολύ προσεκτικοί. Όταν ακούμε και μπλα 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 μιλάνε, τα παίρνουμε και τα βάζουμε στο δωματιάκι. Τόσο απλό είναι. Λοιπόν, τώρα να τα ξαναδούμε. Θα ξαναβρεθούμε και να δούμε. Καθήν επερίσσευσεν εις ημάς, τι πράγμα? Ο πλούτος της χάριτος καθήν επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση πνευματική σοφία και φρόνηση. Με κάθε πνευματική σοφία και φρόνηση μπορούμε να πάμε και στο κατώι, αδελφοί. Έχει, μπορείς να πας στο κατώι. Και μη θυμώνετε, ρε παιδιά μου. Ο Θεός να με συγχωρέσει και εμένα. Αλλά μη θυμώνουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα αδέλφια μας. Το κατώι είναι ανοιχτό για τις μαμάδες που τα παιδιά λίγο έχουν ανησυχία. Τι να κάνουμε? Δεν πρέπει να έχουμε, να είμαστε με τάξη και ευσημοσύνη? Αν κάνω λάθος, ο Θεός να με συγχωρέσει. Τώρα όμως ας ξαναγυρίσουμε. Εύκολο είναι, νομίζετε? 9 εδάφιο. Γνωστοποίησε εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού με την οποία προέθεταιν εαυτή. Δηλαδή, ο Θεός, αφού γνωστοποίησε σε εμάς, μας γνώρισε το μυστήριο του θελήματος αυτού το οποίο υπήρχε μέσα του. Και ποιο είναι το μυστήριο αυτό? Στον δέκα εδάφιο, στον προκαθορισμένο καιρό να συγκεφαλαιώσει, προσέξτε, να συμφιλιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Φοβερό το θέλημα του Θεού. Συμφιλίωσε δια του Ιησού Χριστού και όσα βρίσκονται στον ουρανό και όσα βρίσκονται στη γη μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε συμφιλιωμένοι. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος σου. Είσαι φίλος του Χριστού. Ο Χριστός είναι φίλος σου. Οι σχέσεις είναι φιλικοί. Είναι φοβερό, αδελφοί. Δεν είναι μία σχέση μακρινή και τι θα κάνω και πού θα τον βρω. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και εγώ σε αυτόν θα αποκαλύψω
τον εαυτό μου, το Λόγο του Θεού. Και ο Θεός θα τον αγαπάει. Και αν αυτός ο άνθρωπος πάρει απόφαση να φυλάει το Λόγο του Θεού, τότε ο πατέρας μου και εγώ θα έλθομεν και θα κατοικήσομεν εν αυτό. Αυτή είναι η συμβολή εσείς. Θα κατοικήσουμε μέσα σε Αυτόν. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή. Νέο πράγμα θα κάνει ο Θεός. Το πρώτο νέο πράγμα που θα κάνει είναι ποταμός στην άνυδρο. Ποιος είναι ο πρώτος άνυδρος τόπος? Ο εαυτός σου, η ζωή σου, η καρδιά σου. Άνυδρος τόπος ήταν μέχρι που ήρθε ο Θεός και κατοίκησε μέσα σου μαζί με τον Χριστό και είσαι πια ναός του Θεού του ζώντος. Και από μέσα σου ρέουν ύδατα ζώντα καθώς θα προφητεύεις. Από μέσα σου, από την πηγή των ζώντων υδάτων, θα βγαίνει ο Λόγος του Θεού. Καταλαβαίνετε τι μας λέει ο Θεός? Ποιο είναι το νέο πράγμα που θα κάνει ο Θεός? Και ακόμη δεν είδαμε τίποτα. Να συμφιλιώσει λοιπόν ο Θεός τα πάντα δια του Ιησού Χριστού και τα εν της ουρανής και επί της γης, που μέσα μας. Μέσα μας, απόλυτη συμφιλίωση. Μέσα, ένατον, μέσα σε Αυτόν, εις τον οποίον εμείς λάβαμε κληρονομία, μέσα στον Θεό, δια του οποίου εμείς λάβαμε κληρονομία, αυθαρτο αμάραντο, πεφυλαγμένη, αμίαντο, πεφυλαγμένη στους ουρανούς, προοριστέντες κατά την θείαν αυτού πρόθεσιν, ενεργούντος μέσα μας, προσέξτε, και μας προώρησε και μας προεγνώρισε και μας έδωσε κληρονομιά δική του και ενεργεί μέσα μας κατά το θέλημά του, κατά τη βουλή του θελήματός του. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Μέσα μας ενεργεί, είναι το πιο, κατά την ταπεινή μου γνώμη για μένα, το πιο δύσκολο κεφάλαιο της Γραφής. Είναι συγκεκριμένα βήματα που κάνει ο Θεός. Ενεργεί μέσα σου. Ενεργεί τη βουλή του θελήματός του. Ο παντοδύναμος Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, καθώς σε έχει προγνωρίσει και προορίσει σύμφωνα όχι με τη δική σου πρόθεση, με τη δική του πρόθεση. Ο Θεός να μας δίνει να τα καταλαβαίνουμε αυτά, αδελφοί. Αυτός το αποφάσισε, αυτός το εκτέλεσε και αυτός το συντηρεί. Δηλαδή εσύ τι κάνεις, εγώ τι κάνω? Τίποτα. Εγώ το μόνο που κάνω είναι να λέω αμήν, Κύριε. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Το πιστεύω, Χριστέ μου. Και να τέλειωνε εκεί. Έχει συνέχεια. Δέκατον. Δια να είμεθα εμείς εις έπαινον της δόξης αυτού. Ποιοι εμείς? Εμείς που προελπίσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται ταχαίως. Εμείς που προελπίσαμε στον Χριστό, εμείς είμεθα φτιαγμένοι, Κυρία μου, ούτε να το πω δεν μπορώ, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Είσαι πλασμένος εις έπαινον της δόξης αυτού επειδή προέλπισες ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να σε παραλάβει. Αλληλούια. Το πιστεύεις? Άμα μπορώ, ας μην το πιστεύω. Εις τον οποίον, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εσείς σήμερα που ακούτε και εμείς σήμερα που ακούμε, ελπίσατε στο λόγο της χάριτος, αφού ακούσατε το λόγο της αληθείας, δηλαδή το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Γιατί προελπίσατε κι εσείς? Γιατί εσύ που είσαι σήμερα εδώ και σε λένε όπως σε λένε, γιατί εγώ προήλπισα? Τι ήταν αυτό που μου έκανε να ελπίζω ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται να με παραλάβει? Γιατί άκουσα
το λόγο της αληθείας να κηρύτεται κατά το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μου. Η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Εις τον οποίον Χριστόν εσείς οι πιστεύσαντες σφραγιστήκατε με τη σφραγίδα της γνησιότητος. Λέει, σφράγισε το, είναι επίσημο, είναι νόμιμο το έγγραφο. Λέει, έχεις σφραγίδα, είναι νόμιμο. Έχεις σφραγίδα, έχω σφραγίδα, είσαι νόμιμος. Δόξα Κύριε. Εις τον οποίον πιστεύσατε, αφού πιστεύσατε, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Και συνεχίζει, ξέρετε ποιο είναι αυτή η σφραγίδα σας. Είναι ο αραβώνας, δηλαδή η υπόσχεση, ο αραβώνας της κληρονομίας σας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις τσέπαινον της δόξης αυτού. Είναι η υπόσχεση του παντοδυνάμου Θεού μέχρι τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας. Δηλαδή, είμαστε αραβωνιασμένοι και περιμένουμε το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Και αυτό είναι βέβαιο, βέβαια, γιατί έχουμε τη σφραγίδα. Όχι το 666, έχουμε τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου. Αδερφοί, είμαι πολύ χαρούμενο σήμερα. Γιατί βλέπω ένα έργο που έχει κάνει στη ζωή μου ο Θεός και είναι απίστευτο, φανταστικό. Τώρα μπαίνουμε στην προσευχή του Αποστόλου Παύλου. Για όλα αυτά, εγώ, αφού άκουσα την εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν πίστη σας πρώτον και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη δεύτερον, επειδή υπάρχουν σε σας, το ερώτημα λοιπόν είναι υπάρχουν, υπάρχει αυτή η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Το πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αμήν. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Υπάρχει και η αγάπη, προσέξτε, εις πάντα στους Αγίους. Αυτό δεν είναι, δεν μπορώ να πω ναι, πρέπει να πω ναι όμως. Να υπάρχει η αγάπη εις πάντας τους Αγίους. Εάν δεν υπάρχει η αγάπη εις πάντας τους Αγίους, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα η ζωή μας. Δηλαδή, σφραγίδα έχουμε, απολύτρωση δεν έχουμε. Άρα ψαχνόμαστε. Τι ψάχνουμε, ποιον δεν αγαπάω. Ποιον δεν αγαπάω. Για αυτόν που δεν αγαπάω, για αυτόν θα προσεύχομαι πιο πολύ. Για αυτόν θα προσεύχομαι πιο πολύ πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Για να τον αγαπάω. Αλλιώς δεν μπορώ να τον αγαπήσω με την αγάπη του Θεού που εκχέεται στην καρδιά μου δια Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να τον αγαπήσω. Και τι προσεύχεται τώρα. Δια τούτο εγώ ακούσας την στον Κύριον ήσουν πίστη σας και εις πάντα στις Αγίους, δεν πάβομαι να ευχαριστώ το Θεό για σας, μνημονεύω πάντοτε στις προσευχές μου. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για αυτούς που αγαπάει. Και τι λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Άρα λοιπόν, όπως ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για αυτούς που αγαπάει, έτσι και εσύ, αδελφή μου, αδερφέ μου, πρέπει να προσεύχεσαι με ιδιαίτερο τρόπο για αυτούς που αγαπάς. Μπορεί να μην είναι ακόμη αυτοί που θα ήθελες να είναι. Αλλά ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι εάν πιστεύσεις εσύ στον Ιησού Χριστόν,
τότε θα κάνει σωτηρία σε όλους αυτούς τους οποίους αγαπάς. Επαναλαμβάνω όμως, το κρίσιμο ερώτημα είναι, πιστεύεις τούτο? Το πιστεύεις αυτό? Εάν το πιστεύεις, θα γίνει. Αν δεν το πιστεύεις, ποτέ δεν θα γίνει. Άνευ πίστεως, κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Άνευ πίστεως, κανείς δεν μπορεί να λάβει τι από το Θεό. Εμείς σήμερα, λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, έχουμε υποχρεώσει να πιστέψουμε. Και πίστης τι θα πει? Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Πίστης τι θα πει? Υπακοή στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω πιστεύω στο Ευαγγέλιο και κάνω ό,τι θέλω. Αυτό δεν είναι πίστης, αυτό είναι κοροϊδία, υποκρισία. Πιστεύω στο Ευαγγέλιο και κάνω αυτά που μου λέει το Ευαγγέλιο. Εμπιστεύομαι το Ευαγγέλιο και περπατάω κατά το Λόγο του, ώστε η πίστη μου να είναι δι' αγάπης ενεργουμένη. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τρία πράγματα, τα οποία είναι τα πλέον σημαντικά να τα έχουμε. Πρώτον, να σας, 17 εδάφιο, να σας δώσει ο Θεός, ακούτε, ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μα δεν είναι ο Πατέρας Του, σαν άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας Του, ο ουράνιος είναι ο Θεός. Είναι ο Κύριος Του και ο Θεός Του. Ο Θεός του μόνου Μεσίτη, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο Θεός του ανθρώπου Ιησού Χριστού, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, να μας δώσει. Δηλαδή, ο Θεός εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού. Και ο Δαβίδ τι είπε στο Σολομώντα λίγο πριν φύγει? Ιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του Πατρός σου και δούλευε Αυτόν εν ψυχή τελεία, εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Γνώρισε τον πρώτα. Γνώρισε τον Πατέρα, τον Θεό του Πατρός, τον Πατέρα, τον Θεό. Γνώρισε τον. Και μην πεις τον γνωρίζεις. Βεβαίως σου έχει αποκαλυφθεί. Αλλά θα τον γνωρίζουμε και θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε στους αιώνες των αιώνων. Τώρα λοιπόν αγωνίσου τον αγώνα τον καλό να γνωρίζεις τον Θεό. Και πώς θα γνωρίζει, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πλησιάσατε εις εμέ και τότε θα πλησιάσω εγώ σε εσάς. Και πώς θα πλησιάσεις τον Θεό, αδερφέ? Ένας είναι ο τρόπος, δεν υπάρχουν άλλοι. Ένας είναι ο τρόπος να πλησιάζεις τον Θεό. Πλημένος με το αίμα του Χριστού, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, να εισέρχεσαι επί το Λόγο του Θεού στο θρόνο της χάριτος του αυτού. Και εκεί στο θρόνο της χάριτος του Θεού, εκεί θα γνωρίσεις το Θεό. Εκεί θα αποκτήσεις πνευματικές, βιωματικές εμπειρίες που δεν χωράνε στο μυαλό σου. Δεν μπορούν να χωρέσουν στο μυαλό σου. Δεν γίνεται. Εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Θεός, ο Πατέρας σου, και όχι μόνο, αλλά θα γεμίζει την καρδιά σου με το έλεος Του και θα βρίσκεις χάρη δια του Ιησού Χριστού για τον υπόλοιπον βίον σου. Δεν λογίζεται, είναι εντελώς παράλογο να έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας όποτε θέλουμε, με το αίμα του Χριστού πλημένη, αμήν, δια Πνεύματος Αγίου πεπληρωμένη, αμήν, να μην ζητάμε από το Θεό να μας εισαγάγει στο θρόνο της χάριτος αυτού, να τον γνωρίσουμε, να μας αποκαλυφθεί.
να μας φανερώσει τον εαυτό Του και να μας δώσει και την εξουσία να Τον υπηρετούμε με καρδιά τελεία ελπίζουσα σε Αυτόν και ψυχή θέλουσα το θέλημά Του. Είναι παράλογο να μην το χρησιμοποιούμε αυτό. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ, κάθε Κυριακή, όποτε θέλεις. Ιέ μου, γνώρισον το Θεό του Πατρός σου και δούλευε Αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση, τότε θα ευωδούσε εις πάνω ό,τι και να κάνεις. Τότε. Και έτσι λοιπόν η πρώτη προσευχή του είναι να σου δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού πρώτον. Δεύτερον, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή, το κείμενο λέει, της καρδιάς σου. Η καρδιά έχει οφθαλμούς βέβαια. Τι οφθαλμούς? Το θέλος σου. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς σου για να μπορέσεις να γνωρίσεις ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς σου και ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού τους Αγίους. Εάν δεν σε φωτίσει ο Θεός στους οφθαλμούς της καρδιάς σου, δεν μπορείς να γνωρίσεις το πλούτο της δόξης της κληρονομιάς σου, ούτε το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εσένα που τον πιστεύεις. Θέλεις να το γνωρίσεις? Θέλεις να γνωρίσεις και να είναι γνωστό σε σένα η ελπίδα της προσκλήσεώς σου και ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς σου? Ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς σου? Να βασιλεύεις και να κυριεύεις εις τους αιώνες των αιώνων. Και ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς σου στους Αγίους? Η Βασιλεία των Ουρανών, χαρισμένη σε σένα, όχι με λόγια. Και πού θα το γνωρίσεις αυτό? Στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Δεν μπορείς αλλού να το γνωρίσεις. Δεν μπορείς αλλού να σου αποκαλυφθεί. Μόνο στο θρόνο της χάριτος του Θεού, όπου μόνο στο θρόνο της χάριτος του Θεού, όπου θα απολαμβάνεις το έλεος του Θεού και θα απολαμβάνεις και τη χάρη του Χριστού. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό. Και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως με το οποίο εργάζεται σε εμάς τους πιστεύοντας ο Θεός? Ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως με το οποίο εργάζεται στη ζωή σου, στη ζωή μου ο Θεός? Τι εργάζεται έτσι? Εργάζεται με ένα κάποιο υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως. Και για να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού, να σκεφτούμε πρώτον, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού με την οποία ενήργησε τον Χριστό, πρώτον αναστήσας αυτόν εκ των νεκρών. Με όποιο μέγεθος δυνάμεως διαπνεύματος Αγίου ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ των νεκρών, με αυτό το ίδιο μέγεθος της δυνάμεως ενεργεί σε σένα που τον πιστεύεις. Δηλαδή δεν είναι ένας θεούλης, αδελφοί, ούτε με λόγια ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων που εργάζεται με το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού σε μένα, στη ζωή μου. Το καταλαβαίνετε? Με το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως με το οποίο ανέστησε το Χριστό εργάζεται και για μένα, για να είμαι ανεστημένος, να με διατηρεί σε Ανάσταση, να με διατηρεί σε ζωή αιώνιο. Δόξα στο Θεό.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως εκάθισε τον Ιησού Χριστόν στα δεξιά του εν της επουρανής. Αυτή η θέση που κάθεσε είναι θρόνος Θεού. Είναι θρόνος στα δεξιά του Θεού. Στα δεξιά της δυνάμεως του Θεού. Δεν ήρθαμε εδώ να καθίσουμε σε ένα κάθισμα, να ακούσουμε πέντε λόγια και να φύγουμε. Εδώ είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Εδώ βασιλεύει ο Ιησούς Χριστός. Και κριτής παντών ημών είναι ο παντοδύναμος Θεός. Εδώ είναι η Εκκλησία του Θεού. Το σώμα του Χριστού. Εδώ είναι η δόξα του Χριστού. Όταν μπαίνω μέσα, δεν μπαίνω σε έναν τόπο χαμογελώντας, διασκεδάζοντας και δεν με νοιάζει κι αν ενοχλείται ο άλλος αν το μωράκι μου κλαίει. Θα το φροντίσω, τα αγαπάω. Εμείς δεν έχουμε παιδικό επίτηδες, τα παιδιά μας να μεγαλώνουν μαζί μας. Αλλά εάν το παιδάκι σου λίγο κλαίει, βάλ' το στο μικρό δωμάτιο. Εάν έχει εκνευρισμό, πήγαινε στο κατώι. Κάτσε λίγο, θα συνέλθει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να σεβόμαστε τα αδέλφια μας, φοβούμενοι το Θεό. Σέβομαι τον αδελφό μου όταν προσπαθώ να μην τον ενοχλώ. Φοβάμαι το Θεό να μην ενοχλήσω τον αδελφό μου. Και δεν ευριάζω κιόλας. Πάλι είπε ο Κοροβέσης γι' αυτό. Μα δεν το λέει ο Κοροβέσης γι' αυτό. Κοροβέσης θέλει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία τάξης και ευσχημοσύνη, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως και ευσχημοσύνης. Τα λέω με χαρά, λυπάμαι. Φοβάμαι το Θεό. Αλλά επειδή φοβάμαι το Θεό, αναγκάζομαι να τα λέω αυτά. Για να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία ο Θεός με το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Δεν θέλω να είμαστε μια εκκλησίτσα. Θα μπορούσαμε. Να κάνει ο καθένας ό,τι λέει, να μιλάει με το διπλανό του, να συζητάει. Θα είμαστε μια εκκλησίτσα. Εγώ δεν θέλω να είμαστε μια εκκλησίτσα. Θέλω να είμαστε η δόξα του Χριστού, αδελφοί. Η νύμφη του Χριστού. Να βασιλεύει ο Χριστός ανάμεσά μας. Να εργάζεται κατά το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού, με το οποίο ανέστησε το Χριστό, με το οποίο συνεκάθισε τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του, υπεράνω πάσης αρχής εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος, και έδωσε εις αυτόν το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνη επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων δυνάμεων. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Αλλά αυτό ξεκινάει όχι από μια εκκλησίτσα, από τον οίκον του Θεού του ζώντος, όταν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας, όταν υπάρχει φόβος Θεού και σεβασμός στον αδελφό σου. Κάτω το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού με το οποίο υπέταξεν, ακούτε, υπό τους πόδας του Χριστού. Με αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ο Θεός ανέστησε, συνεκάθισε και υπέταξε, εργάζεται στη ζωή σου, αδερφέ μου. Το καταλαβαίνεις τι μας λέει ο Θεός? Εργάζεται στη ζωή σου, στην οικογένειά σου και στην Εκκλησία μας. Θέλουμε. Βόηθα μας, Κύριε. Και υπέταξε τα πάντα υπό τους πόδας αυτού, καθώς έδωκε αυτόν κεφαλήν, ακούτε αδερφοί, κεφαλήν υπεράνω πάντων στην Εκκλησία του. Και τώρα το μέγα θαύμα, η οποία Εκκλησία αυτού είναι η πληρότητα, το πλήρωμα
εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η Εκκλησία? Το ξαναδιαβάζω. Και εδώ και αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων, είναι ο Ιησούς Χριστός υπεράνω πάντων, που πρώτον εις την Εκκλησία. Είναι υπεράνω πάντων. Είναι υπεράνω από το διάβολο, υπεράνω από τους αγγέλους, υπεράνω από επίγειες, καταχθόνιες και ουράνιες δυνάμεις. Είναι υπεράνω πάντων, καθώς αυτός είναι κεφαλή στην Εκκλησία του, η οποία Εκκλησία είναι το πλήρωμα, η πληρότητα εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Ο Θεός να μας δώσει να το καταλάβουμε. Ο Θεός με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι έξω από την παρουσία του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι αυτός που γεμίζει όν κεφαλή της Εκκλησίας τα πάντα με την πληρότητά του, δοξάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον Πατέρα Θεό. Εγώ, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και ο Πατήρ μου είμεθα εν. Αυτός λοιπόν, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, είναι η κεφαλή αυτής της Εκκλησίας που ήρθαμε σήμερα και ο οποίος γεμίζει με την δόξα του, με την πληρότητά του, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από την παρουσία του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Και μέσα σε αυτή την απόλυτη πληρότητα, εσύ είσαι όμοιος με Αυτόν. Πώς να το εξηγήσεις? Πώς να το περιγράψεις? Πώς να το καταλάβεις? Θα προσπαθήσω μια ακόμη φορά να το πω. Βέβαια αυτό το ζήσα σήμερα. Γιατί ο Θεός είναι φως. Σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία. Και το φως γέμιζε τα πάντα. Τα πάντα. Υπάρχει σκοτάδι. Και εγώ ήμουν μέσα σε αυτό το φως. Αλλά μέσα σε αυτό το φως ήταν και ο Χριστός φως. Και γέμιζε τα πάντα. Και μου λέει ο Χριστός, και εσείς είσαστε το φως του κόσμου. Και εσείς. Δηλαδή, καταλαβάτε αδελφοί, όπου πηγαίνεις είσαι φως. Και φωτίζεις, φέγγεις. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά είσαι. Εάν είσαι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο, αν η πίστη σου είναι διαγάπης ενεργουμένη και αν η ελπίδα σου είναι μόνο στο Χριστό. Καταλαβαίνετε που ζούμε σε ένα απόλυτο φως, όντας και εμείς φως. Αλληλούια. Ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε. Αλλά εγώ έτσι μόνο το κατάλαβα. Ότι ήμουν φως μέσα στο απόλυτο φως που ήταν ο Θεός. Και εγώ φως. Είχα σκοτάδι μέσα μου. Μέσα στο απόλυτο φως.
Αδέρφια μου αγαπημένα, το ερώτημα το κρίσιμο είναι, πιστεύεις τούτο? Εάν το πιστεύουμε, αδερφοί αγαπητοί, μην πάψουμε να το εξητούμε. Μην πάψουμε πραγματικά να το εξητούμε. Και να τελειώσουμε ένα εδάφιο. Όποιος πλησιάζει το Θεό, πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός είναι αληθινός. Είναι και γίνεται μισθαποδότης. Αλλά μόνο εις τους εξητούντας Αυτόν. Όχι στους εξητούντας από Αυτόν άλλα πράγματα. Μόνο στους εξητούντας Αυτόν. Και εμείς είμαστε και θέλουμε να είμαστε από αυτούς που εξητούν Πατέρα, Υιό, Πνεύμα Άγιο, Τριάδα, ομούσιο και αχώριστο πάντως στη ζωή μου και στη ζωή μας. Και τότε, αδελφοί μου, μέσα στην ερημιά σου, αδελφέ μου, μέσα στην ερημιά σου, ο Θεός θα κάνει νέα πράγματα, θα κάνει ποτάμια, ρέοντα ύδατα, καθαρά ύδατα που θα εξέρχονται από την πηγή των ζώντων υδάτων και θα φυτρώσει η έρημος γη και θα γίνει δάσος. Αλληλούια! Θα γίνει πεδιάδα με καρποφόρα δέντρα και η αιτία θα είσαι εσύ. Γιατί εσύ θα είσαι το φως του κόσμου που ο Κύριος σε αποστέλει να δουν οι άνθρωποι το φως σου, να δουν οι άνθρωποι τα καλά σου έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα στον ουράνιο. Πιστεύεις τούτο? Αμήν. Βόηθα μας στην απιστία μας, Κύριε.